Την πρόθεσή του να είναι ο υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο για την Προεδρία τη Κομισιόν δήλωσε επισήμω την Τρίτη ο πρώην Πρωθυπουργό τη Λετωνία Βάλτη Ντομπρόφσκη. Ο Ντομπρόφσκη έγινε Πρωθυπουργό το 2009, αλλά παραιτήθηκε λίγε εβδομάδε πριν η Λετωνία ενταχθεί και επισήμω στη ζώνη του ευρώ εξαιτία τη κατάρρευση στέγη σούπερ μάρκετ στη Ρίγα. Πιστεύω ότι υπάρχει μία ακόμα εκδοχή τη κρίση που είναι η ανταγωνιστικότητα και πρέπει να συγκεντρωθούμε τώρα πολύ περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα ανταγωνιστικότητα. Γιατί δεν μπορεί να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ευημερία χωρίς υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Αν και η υποψηφιότητά του θα υποστηριχθεί και από τα τρία κράτη της Βαλτικής, παρόλα αυτά έχει ισχυρούς αντιπάλους. Τον πρώην επικεφαλής του Eurogroup Jean-Claude Juncker και τον είναι επίτροπο εσωτερικής αγοράς Μισελ Μπαρνιέ. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στα μεγάλα θέματα και λιγότερη Ευρώπη στα μικρά πράγματα. Η Ευρώπη θα πρέπει πραγματικά να συγκεντρωθεί σε εκείνα τα ζητήματα που μπορούμε να έχουμε πραγματικά ξεκάθαρη προστιθέμενη αξία και να είμαστε λιγότερο δραστήριοι στα σχετικά μικρά γραφειοκρατικά ζητήματα με τα οποία πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται πάρα πολύ. Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα ληφθεί σε τρεις εβδομάδες περίπου στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Δουβλίνο.